Καλησπέρα σας. Μιλάμε για απίστευτη ταλαιπωρία αύριο εκατοντάδων επιβατών. Δυστυχώς δεν είναι εφικτό να αποφευχθεί και η αυριανή απεργία. Όντως θα έχουμε στάση εργασίας στους πύργους ελέγχου και των δύο διεθνών αεροδρομίων της χώρας. Επηρεάζονται συνολικά 36 πτήσεις και στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου. Εξ αυτών να διευκρινίσω ότι 22 αφορούν το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και οι υπόλοιπες 14 το Διεθνές Αεροδρόμιο της ΠΑΦ. Είναι πτήσεις από και προς διάφορους προορισμούς, όπως η Αθήνα, το Αμπουντάπι, το Λούτσον, η Βιέννη, το Λονδίνο, η Μόσχα, η Ρόδος και το Ηράκλειο. Εκτιμούμε ότι από την αυριανή στάση εργασίας και στα δύο διεθνή αεροδρόμια επηρεάζονται περίπου 4.500 επιβάτες. Και όλοι αυτοί οι επιβάτες θα ταξιδεύσουν ή πριν τις 12 ή μετά τις 4. Ακριβώς, να διευκρινίσω επίσης ότι οι περισσότερες πτήσεις έχουν ήδη επαναπρογραμματιστεί. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον θα μειωθεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Ευχόμαστε όμως ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τουλάχιστον να αποφευχθούν οι επόμενες προγραμματισμένες απεργίες που έχουν ανακοινωθεί για την Δευτέρα 12 Μαρτίου και την Πέμπτη 15 Μαρτίου. Σίγουρα. Ευχαριστούμε, κύριε Ασπρή.